Τότε στην περίοδο που είχε ξεκινήσει η δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη, σας θυμίζω ότι ο Θέμης ήταν ο πρώτος δικηγόρος του, ο οποίος για δικούς του λόγους αποχώρησε από την υπόθεση. Ξέρετε τι επίθεση είχα δεχτεί εγώ εκείνη την περίοδο? Μα πώς, εμείς παίζεις, ξέρουμε πολύ καλά. Παίζεις το μύτου και ο σύζυγός σου ταυτίσαμε έναν δικηγόρο που κάνει ένα ιερό λειτουργήμα. Ακόμα και ο δολοφόνος δικαιούται εκπροσώπηση και υπεράσπιση. Δεν σημαίνει ότι ταυτίζεται. Καλά είναι, ο δικηγόρος με τον εντολέα του. Κι όμως. Αυτά είναι τα βασικά τώρα. Ναι, το λέω. Λίγο ο κόσμος να ξέρει πού εξφενδονίζει το θυμό, την οργή και την τοξικότητά του. Δεν νομίζω ότι τον ενδιαφέρει. Αυτός που θέλει να εξφενδονίσει το θυμό και την τοξικότητά του. Όπως και το λέω με αφορμή την Ελπίδα Νίνου. Η Ελπίδα Νίνου είναι απέναντί μας αν ήξερε ότι ο άντρας της κάνει αυτά για τα οποία κατηγορείται και δεν μιλούσε. Για το ότι επέλεξε να το συγχωρήσει. Ούτε αυτό. Είναι δικό του θέμα όμως. Εμένα προσωπικά δεν με αφορά. Αν ήξερε ότι παρενοχλεί σεξουαλικά όπως τον έχουν καταγγείλει. Άλλο λέω, αν το ήξερε, ναι, ότι παρενοχλεί σεξουαλικά όπως τον κατηγορούν και δεν έκανε τίποτα, εκεί είναι απέναντί μας. Αλλά επειδή τον συγχώρεσε και επέλεξε να μείνει μαζί τον σύντροφο, αυτό είναι δικαίωμά της. Κι άλλη γυναίκα μαθαίνει ότι ο άντρας της την απατά και μένει μαζί του. Μπράβο. Άλλη δεν το ανέχεται και φεύγει. Είναι προσωπικό δικαίωμα. Εμένα αυτό δεν με αφορά καθόλου, γιατί είναι η προσωπική επιλογή του καθενός. Δεν με αφορά τι θα επιλέξει. Μπορεί και να έχουν χωρίσει. Ελπίδα Νίνου, δεν το επέλεξα εγώ. Ερωτικά και να πορεύονται μαζί ως... δεν το επέλεξα εγώ. Αυτό δεν με αφορά. Αλλά όλα τα υπόλοιπα που με αφορούν...